μαζέψουν με τον Νίκο Δημητροκάλη. Όχα, μαν, όχα. Παλιό είναι αυτό. Αποβολάει. Λοιπόν, νηστίσιμο σήμερα, Νίκο. Ε. Καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι. Νηστίσιμο, νηστίσιμο. Θα ξεκινήσει μεγάλη εβδομάδα, παιδιά. Πρέπει να αρχίσουμε να νηστεύουμε όσοι δεν νηστέψαμε. Καλαμάρι, γεννητό. Το ζήτησε η Ναταλία. Με σαφράν. Και γερμανική, γερμανική διαταγή. Είχε δίκιο η Ναταλία. Καλαμάρι γεμιστό με σαφράν, κολοκυθάκι και γαριδάκι μικρό. Γαριδάκι, κολοκυθάκι, τα χτένια από το καλαμάρι. Πω, πω, και... θάλασσα. Λοιπόν, τσάπα, πριν ξεκινήσετε, γιατί εσύ είσαι έτοιμος να βουτήξεις το τηγάνι, να δούμε την κάρτα με τα υλικά, παιδιά, λοιπόν, πρώτα. Αρκεί να δείξεις ένα. Για να δούμε. Λοιπόν. Για διάβαζε μαράκι. Βεβαίως, για να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο καλαμάρι γεμιστό με ρύζι, σαφράν, κολοκυθάκι και γαριδάκι, χρειαζόμαστε για 4 άτομα μισό ποτήρι θαλασσινό νερό φλεριανός, 800 γραμμάρια κατεψυγμένα καλαμάρια φλεριανός, 200 γραμμάρια κατεψυγμένο γαριδάκι, της ίδιας μάρκας βεβαίως, λίγοι στήμονες κρόκου κοζάνης, 200 γραμμάρια ρύζι καρολίνα γκρίνο, 2 κολοκυθάκια, 1 ματσάκι μέντα ιδιόσμου που δίνει πολύ ωραίο άρωμα και γεύση, 1 λίτρο ζωμό γαρίδας, 1 κρεμμύδι, 1 σκελίδα σκόρδο, 250 γραμμάρια χυμό ντομάτας περφέτο, 30 γραμμάρια ελαιόλαδο ελίκη Αιγίου, 1 ποτήρι λευκό κρασί, αλατάκι, πιπεράκι, ανάλογα με το πόσο αλμυρό πικάντικο το θέλετε. Και παρότι Κυριακή, εμείς θα περάσουμε στην Παρασκευή αυτού του φαγητού, πώς φάγε. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Έλα, σταμάτα. Θέλω να δω αν θα είσαι καλός βοηθός. Είναι πολύ χρονοβόρα λίγο η διαδικασία. Δεν πειράζει, αν και εμείς θα την καταστήσουμε απλή, έτσι. Λοιπόν, η πρώτη μας δουλειά είναι να κάνουμε τη σάλτσα γκουατσέτο, δηλαδή μια σάλτσα ντομάτας, την οποία θα βάλουμε τα καλαμάρια μέσα. Πώς την είπες? Γκουατσέτο. Τι σημαίνει, Παναγιώτη, αυτό που μου το παίζεις έξι. Το πού άνθρωπος είναι, τι πάει να πει. Κρεμμύδι, σκόρδο, μόλις ροδίσουν, ρίχνουμε την ωραία αυτή ντομάτα περφέτο. Περφέτο, παιδιά. Αυτό είναι που την κάνει καμπή διαδικασία. Και Μαρία και εσύ στο... Από το Θεσσαλικό κάμπο, νοστιμότατες ντομάτες περφέτο, παιδιά. Νοστιμότατες ντομάτες περφέτο, ελληνικότατες. Ελληνικότατες, Κλαβενίτης, Μασούτης, λοιπόν. Γαλαξίας είναι τα μέρη που μπορείτε να τη βρείτε, γιατί πραγματικά θα δώσουν άλλη γεύση στο φαγητό λοιπόν, σας. Λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι εδώ και την αφήνουμε να γίνει. Έτσι. Ωραία, πόση ώρα. Να ασχολούμαστε. Λίγο, θα ρίξουμε λίγο θαλασσινό νερό. Μετιτερανέα. Βέβαια. Θαλασσινό νερό. Ναι, καλέ, δεν το ξέρεις αυτό. Θα ρίξουμε αποφεύγεις το πολύ αλάτι. Έτσι. Θα ρίξουμε λίγο θαλασσινό νερό. Και πόση και... ώρα και θέλει να το φτιάξει ο Παναγιώτης και να μου κάνει το τραπέζι. 30 λεπτά. Θα γίνει 30 λεπτά. Και ωραία. Έλα σε σπίτι κατά τις 9.30. Θα το βάλω εγώ από τις 9 να βράζει αυτό. Θέλω να είναι λοιπόν, έτοιμο. Τώρα, σε ένα τηγάνι με ελάχιστο ελαιόλαδο θα ροδίσουμε λίγο αυτά τα υλικά που τη θα γέμιση, βάλουμε στη γέμιση. Τη γέμιση. Τι ωραία. Ουσιαστικά θα κάνουμε ένα ριζότο, το οποίο θα, έχει, θα το διαμφθήσουμε με όλα αυτά που είπαμε. Δηλαδή το γαριδάκι, το κολοκύθι. Το κολοκύθι είναι ιδανικός συνδυασμός με τη γαρίδα και με το δυόσμο, έτσι. Είναι όλα λοιπόν, λεπτεπίλεπτα στη γέμιση, λοιπόν, ψιλοκομμένα. Λοιπόν, πάμε εδώ, λοιπόν, ρίχνουμε τα κολοκυθάκια. Θέλω να τα αφήσουμε τραγανά, γι' αυτό δεν τα βάζω όλα μαζί στο ριζότο, έτσι. Mm-hmm. Όταν λες θες να τα αφήσεις τραγανά, πόση ώρα πρέπει να τα μαγειρέψουμε για να είναι τραγανά? 3-4 λεπτά αυτά, σε δυνατή φωτιά. Εγώ ρε παιδιά, να σας πω κάτι τώρα, μπερδεύομαι λίγο. Όταν θέλουμε κάτι να μένει τραγανό, το φοβάμαι μην μείνει άψητο. Όχι. Το κολοκυθάκι πρέπει να είναι τραγανό, Μαρία. Δεν μπορεί να το νιώθεις λίγο. Τα υλικά πρέπει να τα νιώθεις, θα γίνει νιανιά. Ούτε να αλλάζουν χρόνο. Οπότε στα 3 λεπτά εγώ είμαι σίγουρη. Στα 3 λεπτά αυτά θα τα ροδίσουμε. Εν τω μεταξύ εμείς μέσα εδώ, σε αυτό το κατσαρολάκι, θα ρίξουμε ελάχιστο λάδι, θα ρίξουμε το ρύζι μας, τη ρύζι θα βάλουμε μαράκι. Βεβαίως, αγκρίνω. Και παίρνει πολύ πολύ πιο... Είναι πολύ πιο η διαταγή σου, Ναταλία, έγινε... Δεν μου λες, θες να την κάνεις συνταγή. Είσαι το πρώτο μου πρωί κοντά μου. Μου μύρισε το καλαμάρι, μωρέ Νίκο. Ήρθε μια καλαμαρίλα κατά εκεί. Από εκεί έχει κάτι που είναι έτοιμο. Εμένες, γι' αυτό. Τι ωραία. Εκεί έχει έτοιμο. Χριστίνα μου. Λοιπόν, το ρύζι, Ναταλία, θα το θωρακίσεις πάρα πολύ ώρα. Όταν λέω πάρα πολύ ώρα. Να το θωρακίσεις. Μην αποφασίσεις το θωρακίσεις. Να γίνει διαφανής ο κόκκος. Μάλιστα. Λοιπόν, αφού γίνει διαφανής ο κόκκος, λοιπόν, υποτίθεται ότι πέρασαν 3-4 λεπτά, θα ρίξεις λίγο κρασί. Να το. Αν βάλεις λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Και λίγο τα γόρια μου. Και εγώ. Θάλασσα. Είμαστε μια χαρά. Λοιπόν,
Και θα ρίξει το. Κρόκο, όχι το σαφράν. Κρόκο κοζάνι. Είναι αυτό που ρώταγες, Ναταλία. Γιατί δεν δίνει τη σωστή υπόσταση. Κρόκο κοζάνι, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε. Ρίχνουμε μερικού στιμονέ από αυτό το ονομασία προέλευση προϊόν. Αφροδισιακό. Λοιπόν. Το έτοιμο, όχι. Γιατί δεν τώρα πια. Μην συνεχίζει αν δεν ανοίξει τον Κρόκο Κοζάνη. Εδώ, τον Κρόκο. Ο Κώστας είχε αναλάβει. Τον Κώστα περιμένω. Να το ο Κώστας. Πιο κοντά. Πιο κοντά. Και ο Ζούμε ρε τον Κρόκο τον Κοζάνη. Πήγαινε στον Κόκο. Πες μέσα στην κατσαρόλα Κώστα. Ο Κρόκος Κοζάνη. Συνέχιζε. Αφού λοιπόν το θωρακίσουμε καλά και το σβήσουμε με λίγο κρασί, έτσι, θα του προσθέσουμε. Και εδώ δεν θα βάλουμε αλάτι. Θα προσθέσουμε τι. Μαρία. Δεν ναι, καλά τάπα. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Θα βάλουμε και λίγο καλά θαλασσινό τάπες, νερό. Αγόρι μου. Πρέπει να είμαι και εγώ παρόν στην. Θα προσθέσουμε λίγο θαλασσινό νερό, θα το αφήσουμε να μαγειρευτεί για 15-16 λεπτά. Αυτά θα τα ενώσουμε μαζί στο ριζότο. Αφού τελειώσει αυτό. Αφού τελειώσει μίγμα. Και θα κάνουμε ένα μείγμα. Το μείγμα. Θα ενώσουμε το ρύζι. Ενώ όπως έχεις το ρύζι εδώ, ρίχνεις τα. Μετά τα αυτά στο τέλος για να μας μείνουν τραγανά. Θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί και θα κάνουμε ένα ρύζι. Δηλαδή τώρα έχει, εκεί έχει μέσα τι. Έχει το ρύζι, το σαφράν. Ναι. Έχει το κολοκυθάκι. Το κολοκυθάκι. Γαρίδα. Τα χτένια από το καλαμάρι. Και τα γαριδάκια. Και τα γαριδάκια. Τα χτένια είναι τα ποδαράκια δηλαδή. Μπράβο. Θα πάρουμε λοιπόν αυτά τα ωραία καλαμάρια του Φλεριανού. Φρέσκο καλαμάρι θέλω, το κατεψυγμένο δεν βολεύει, ε. Έτσι. Και θα αρχίσουμε. Θα το γεμίσεις. Παιδιά, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα γεμίστα καλαμάρια. Α, μεγά τι δεν το έκανα. Σ' αρέσουν. Τρελαίνομαι για όλα αυτά τώρα. Χριστίνα, μαγειρεύεις. Ε, βέβαια, τι. Μπράβο, Χριστίνα. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ σου. Δεκόρ, κάνω. Με θαλασσινά, ποια είναι η σπεσιαλιτέ. Έχω κάνει και σχολές μαγειρικής. Όντως. Ναι, εντάξει. Χριστίνα, γιατί δεν τα αποκάλυψες αυτά τα ταλέντα. Ε, είχα πάει στην παλιά ζωή. Γιατί σε αυτήν την ταλέντα. Λοιπόν, θα γεμίσουμε σιγά-σιγά. Θέλουμε ένα μικρό Μαρία. Κουταλάκι, να σου πω κάτι, μεγάλα. Θα μας γεμίσεις. Δεν θα το γεμίσουμε γιατί? Όλο. Γιατί, βάλε μπόλικο γιατί πράγμα και μέσα. Όχι, δε, Μαρία δεν γίνεται αυτή τη φορά. Δεν θέλει να το κάνει. Δεν θα σου κάνω τη χάρη. Μπαλόνι. Δεν θα σου κάνω τη χάρη, γιατί. Το θέλω γιατί μπαμπάτσικο πρέπει, το καλαμάρι. Πρέπει να γεμίσει στα 3/4. Αλλιώς θα αυτό φουσκώσει. Γιατί γίνεται. Γιατί φουσκώνει μέσα. Θα ματωρίζει. Και θα σκάσει και θα μας τα πετάξει όλα έξω. Νίκο, φουσκώνει το γέμιση ή μαζεύει το καλαμάρι. Αχ, πραγματικά. Τι ερώτηση είναι αυτή. Ούτε ξαναπιανάσουν. Εγώ νομίζω ότι μαζεύει και το καλαμάρι το και παίρνει το. Μέσα. Και γίνεται ένα συνδυασμό. Περίμενε. Από τους ερωτμούς φουσκώνει και το καλαμάρι και η γέμιση. Ορίστε, έτσι. Όλα. Αυτό εδώ το καλαμάρι που είναι έτοιμο ήταν τόσο μεγάλο πριν. Λίγο πιο μικρό. Άρα μαζεύει, έχει δίκιο λοιπόν, Παναγιώτη, και το καλαμάρι. Αφού το γεμίσουμε, παίρνουμε ένα μικρό. Όντω, βιδάκι, μια... αν μπορεί να το πιάσει. Πάρ' το χρόνο σου. Χριστίνα, εγώ να σου πω κάτι. Δεν σε βοηθάει κανεί. Αλλά... Δεν βοηθάει. Όχι, δεν βοηθάει. Όχι, δεν βοηθάει. Όχι, δεν βοηθάει. Όχι, δεν βοηθάει. Πιάνουμε εδώ. Και το ράβουμε. Και εδώ. Αυτό πάντα. Δεν γιατρό πρέπει να φέρει. Σειραπτικό. Λοιπόν, παίρνουμε εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Τέλειο. Άλλο ένα τη σάλτσα μας, λοιπόν. Τη σάλτσα την έχουμε ανακατέψει καθόλου ή όχι. Τη σάλτσα έχει πέρα 40 λεπτά και έχουμε γίνει, Μαρία. Ανακατεύεται μόνη της. Λοιπόν, και το ρίχνουμε μέσα. Δεν θα το αλατίσουμε, επαναλαμβάνω. Έχουμε ρίξει λίγο θαλασσινό νερό, πολύ ωραία. Άξε, ποια θάλασσα ήσουνε καλαμαράκι. Λοιπόν, μέσα εδώ είπαμε ότι έχει και λίγο δυόσμο. Εάν αρέσει ένα άλλο αρωματικό στους. Όπως για πρότεινε μας κάποια αρωματικά που είναι ωραία. Βασιλικό, παραδείγματος χάρη, έτσι. Ναι. Μπορούμε, σχοινόπρασο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην γιατί παρασκευή πρέπει μας. Πρέπει να ταιριάζει κιόλας αυτό το ωραίο άρωμα. Λοιπόν, αυτό θέλω. Λοιπόν θέλει γύρω στα 40 λεπτά να γίνει το καλαμάρι. Σε πόση φωτιά, μέτρια. Σε χαμηλή φωτιά, σκεπασμένο. Έτσι. Το σιγουβράζουμε λοιπόν, τα αφήνουμε να πάρει το χρόνο του. Δίχως άγχος, θαλασσινά, ωραία, καλοκαιρινά. Λοιπόν, εγώ θέλω το εξής, επειδή πάντα όταν βλέπω συνταγές, συγγνώμη Μαρία τώρα που σου σε παρακάμπτω, αλλά θέλω πάντα γιατί, και εναλλακτικές. Ναι. Δηλαδή, είπα όπως είπες πριν για παράδειγμα, για κάποιον που θέλει το δυόσμο, κάποιος που θέλει το γολοκύθι. Μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε σε λάθος. Να έχεις φαντασία πρέπει. Η γέμιση πρέπει να έχεις φαντασία. Σε όλα τα πράγματα χρειάζεται φαντασία. Απλά επειδή να ταιριάζουν. Δεν ήθελα να σου κάνω φροντιστήριο. Όχι, αλλά... σέβομαι που σκηνώ και ήρθα για το άκουσε λίγο. Θα μπορούσε να μην έχει ρύζι μέσα. Θα μπορούσε να έχει μόνο καλαμάρι, λίγη φρυγανιά. Α, έτσι, φρυγανιά. Φρυγανιά. Να έχει κοινό. Τα χτένια από τα καλαμάρια. Που είναι κατά βάση ένα υλικό που χρησιμοποιούμε. Και ούτως ή άλλως αφού το έχουμε το καλαμάρι, ας το εκμεταλλευτούμε. Θα μπορούσε να έχει μέσα μια γέμιση με ρικότα, με αμφότυρο.
Ένα πράγμα δεν αλλάζουν σε αυτή τη συνταγή. Τη σάλτσα, τη μαγική. Με το περφέτο. Αυτή, ναι. Αυτή είναι το κλου τη υπόλοιπη. Το καλαμάρι. Θα βάλετε μέσα στο καλαμάρι, είναι ιστορία μου, αμαρτία μου δική σα. Λοιπόν, πόση ώρα περιμένουμε, 40 λεπτά λοιπόν αυτά θα μα γίνουν. Έτσι. Και φτάνουμε λοιπόν σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Μισό λεπτάκι, πριν αποτέλεσμα. Το τελικό μπορώ να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Ναι, ναι. Εκεί βλέπω έχει και τυρί. Αυτό είναι αν αυτό δεν. Ήτανε, όταν δεν νηστεύουμε. Αν δεν νηστεύουμε. Μέσα, και το μέσα το στο ριζότο, την ώρα που δένουμε το ριζότο, θα το κόψουμε πρώτα. Την ώρα που κόβουμε το ριζότο, Μαρία. Ναι. Μπορούμε να το δέσουμε με λίγο βούτυρο που έχω εδώ και λίγο, πάντα το ριζότο με τι το δένουμε, με βούτυρο με τυρί. Και τυρί. Και τυρί. Γνωστό τη πάση. Επειδή είναι θαλασσινών, ναι. Μπορούμε και να παραλείψουμε το βούτυρο και το τυρί, αν και πολλοί λένε ότι λίγο παρμιτζάνο ή κεφαλοτήρι μέσα στο ριζότο δίνει ένα άλλο χαρακτήρα. Έτσι. Καταπληκτικό. Όμως, αν νηστεύουμε και δεν θέλουμε, θέλουμε μόνο μέχρι λάδι να χρησιμοποιήσουμε, δεν το δένουμε με αυτό. Κάνουμε το ριζότο μας, το φέρνουμε σε αυτή τη μορφή. Εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει εδώ μέσα. Mm-hmm. Έτσι. Α, το κάνεις συνιστήσιμο κι εσύ. Και μετά το γεμίζουμε. Να γεμίσουμε κι άλλο λοιπόν ένα καλαμάρι. 40 λεπτά. Θα τα μαγειρέψεις εσύ μετά προφανώς. Εγώ θα τα μαγειρέψω γιατί δεν έχετε κάνει. Γέμισε μας ένα ακόμα για να δούνε και από το σπίτι. Έλα Παναγιώτη μου, γέμισε ένα. Πώς το φορακίζουμε βασικά και δεν φεύγει η γέμιση. Φέρε ένα μικρό κουταλάκι. Να σου φέρετε να φάμε και λες να ξαναγεμίσουμε καλαμάρι. Πάλι από την αρχή μαζί. Χριστίνα, δεν θα μαθαίνεις. Το είδαμε, το γεμίζει. Ανοίγει, το γεμίζει. Δεν θα μαθαίνεις, θες να τρως. Τι να γιατί να μάθω αυτό. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε. Σιγά το δύσκολο. Παιδιά, δεν είναι. Για εσάς που είστε έμπειρες μαγείρισες, μανάδες. Καλά, αυτό θέλει μαγείρισα να κρατάς ένα πράγμα να το. Είναι ευγένης το παιδί, θέλει να μάθει. Για μέσα τα ευγένεια, νομίζω ότι αυτά έτσι βγαίνουν από τη θάλασσα και μισθά. Για αυτά πρέπει να το δούμε. Τα αυτονόητα είναι τα πιο δύσκολα, μου φαίνεται. Ακριβώς. Το πιο δύσκολο είναι το ρύζι, βασικά. Εδώ πέρα να ξέρεις, το πετύχεις. Το ρύζι, το ριζότο είναι το πιο δύσκολο φαγητό. Να σας πω ένα πράγμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βγάλετε το καλύτερα στο 80%. Γιατί επειδή θα του δώσουμε και χώρο και μέσα, να μην γίνει νιανιά. Βέβαια, μια ψυχή η κεντρική παρουσιάστρια της εκπομπής το τρώει λίγο νιανιά και μου έχει κάνει εντύπωση το ρύζι. Έτσι. Δεν το θέλει al dente. Όχι, και εγώ τα τρώω έτσι καλοβρασμένα. Έχει δίκιο, παιδιά, γιατί είναι και για το στομάχι καλό. Παιδιά, τώρα μην αρέσει. Εγώ το θέλω πολύ βρασμένο και το μακαρόνι και το ρύζι. Φάει σούπα. Ναι. Αμέσως, εσύ φάει σούπα. Θα βάλει σούπα γλασέ μέσα, μην κάνει σούπα. Και ο φιδές μου αρέσει εμένα. Κοιτάξτε τι ωραία τώρα, μια κυρισούλα, παιδιά. Βάζετε με το κλειφί, θα το κλείσε. Βάζει εδώ έτσι. Λούκα. Και εδώ. Έτσι και το πιάνει. Έλα, το έχει μάθει τώρα, τελείωσε. Ναι, θα ήθελα να δω ένα τέσσερα όμω για να το κρατήσουμε. Να φτιάξουμε. Αλλά να σου πω ένα πράγμα, πάρε τα μετά, μαγείρεψε τα και θα βγάλει κάτι ωραίο να φας. Εν τω μεταξύ, επειδή έχουμε πολύ ωραία και νόστιμα προϊόντα, θέλω λίγο να κάνουμε και μία αναφορά στα κριτικά αγαπημένα προϊόντα έχει όλων μας, έτσι. Στο... εκεί θέλω να πάω. Χριστίνα, Κρήτη που την αγαπάς κι εσύ. Έχει έκθεση, παιδιά, στο Ζάπιο με κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Θα μαζευτούν όλοι οι παραγωγοί σε έναν εξωτερικό χώρο στο Ζάπιο. Μέχρι τις 9 Απριλίου είναι η έκθεση. 9 με 9 το βράδυ, η είσοδος είναι ελεύθερη. Και το ωράριο λειτουργίας, όπως βλέπετε, είναι από τις 9 μέχρι τις 9 το βράδυ. Οπότε έχετε όλη την ώρα στη διάθεσή σας να πάτε. Όποτε εσείς επιλέξετε πρωί, μεσημέρι, απόγευμα. Λοιπόν, και το απόγευμα, όπως είπα τώρα, έχει και χορούς, κριτικά γλέντια. Και ρακί θα έχει και φρασιά, και όλα τα πάντα. Θα δοκιμάσετε τοπικά προϊόντα, καταπληκτικά, γευστικά, θα περάσετε υπέροχα. Λοιπόν. Ζάπιο. Ώρα για σερβίρισμα. Λοιπόν, το κόψαμε, πλαγιάσαμε το μαχαίρι, είδες λίγο. Γενικά, πόση ώρα παίρνει συνολικά αυτό το φαγητό, να φτιαχτεί, να έχουμε έτσι μια εικόνα. Λοιπόν, θέλουμε πρώτα γύρω στη μισή ώρα με 35 λεπτά για τη σάλτσα και άλλα 40 λεπτά περίπου για το καλαμάρι. Ωραία. Έτσι. Αφού πρώτα βέβαια έχουμε δοκιμάσει. Θα ρίξει και λίγο από τη σάλτσα, θα ρίξουμε και λίγο. Ναι, ήθελα να το δω πρώτα πριν. Μυρίζει. Θα το ακούσω πρώτα με πιάνο και μετά φούλουν ορχήστε το σύρμα. Πάρα πολύ ωραίο. Σαλτσούλα. Θα σαλτσούλα τώρα. Πω, έχει γίνει σαν πάρτι πιο αυτή. Τώρα, αυτή έλα δεις. Την αφήσαμε να λέει τα καλύτερα. Ναταλία, το φαγητό είναι το καλύτερο. Ναι, αλλά εγώ τα καλύτερα τα μυρίζω. Τόση σάλτσα. Γιατί να μην το φάμε στεγνό και υγιεινό με συνοδεία μόνο αγγούρι. Και λίγο πιο πρέπει να σας πω ότι η Ιταλιάτα του σεφ μας είναι ονειρεμένη, έτσι, το κρεατάκι του δεν υπάρχει. Και όχι μόνο. Δεν έχω φάει κρεατάκι. Και όχι μόνο. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτά θα κάνεις για μένα, ελπίζω.